Το Messerschmitt Me 262 ήταν το πρώτο επιχειρησιακό αεριοθούμενο μαχητικό αεροσκάφος του κόσμου, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 1944, δηλαδή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σηματοδοτώντας την εποχή των αεριοθούμενων αεροσκαφών. Για την εποχή εκείνη, αποτελούσε ένα προηγμένο αεροσκάφος με κομψό σχεδιασμό και βαρύ οπλισμό. Οι Γερμανοί, για αρκετά χρόνια πριν την έναρξη του πολέμου, είχαν προβλέψει για τις μεγάλες δυνατότητες που πρόσφεραν οι κινητήρες αεριώθησης του Hans Joachim Past von Ohain το 1936. Το Heinkel HC-178 ήταν το πρώτο αεροσκάφος με κινητήρες αεριώθησης που πέταξε με επιτυχία μία εβδομάδα πριν από την εισβολή της Πολωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ήδη πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το ME-262 να τεθεί υπό ανάπτυξη ως Project 1065. Το πρώτο μοντέλο ήταν έτοιμο το 1940. Το ME-262-V1 με εμβολοφόρο κινητήρα τύπου Junker Jumo 210, όπου πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμαστική πτήση στις 18 Απριλίου του 1941. Στις 18 Ιουλίου του 1942, το ME-262-V3, στην τρίτη του πλέον φάση, πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πτήση του, φορώντας ένα ζευγάρι από δύο κινητήρες αεριώθησης. Οι κινητήρες ήταν τύπου Junker Jumo 004 Turbo, καθώς οι προηγούμενοι, τύπου BMW 003, κατέληξαν στις φλόγες. Το αεροπλάνο είχε μέγιστη ταχύτητα 900 χιλιόμετρων την ώρα ή 560 μίλιων την ώρα. Για τους νέους πιλότους ήταν ένα δύσκολο και απαιτητικό αεροπλάνο. Το ME-262 κατασκευάστηκε ως μαχητικό με παρατσούκλιτο χελιδόνι, ως βομβαρδιστικό με παρατσούκλι πουλή καταιγίδα και πειραματικά ως νυχτερινό μαχητικό. Στον ρόλο του ως βομβαρδιστικό ήταν οπλισμένο με δύο βόμβες 250 κιλών. Ως μαχητικό ήταν αρματωμένο με 4 πολυβόλα 30 χιλιοστών τύπου MK-108 και μπορούσε ακόμα να κουβαλήσει και 24 R4M ρουκέτες. Το Messerschmitt ME-262 άρχισε να πρωτοεπιχειρεί το καλοκαίρι του 1944. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, το αεροπλάνο αποδείχτηκε πως ήταν ένα πολύ αποτελεσματικό και φωνικό όπλο απέναντι στα συμμαχικά αεροσκάφη. Αν και ήταν γρηγορότερο από το αμερικανικό αεροπλάνο P-51 Mustang, ήταν λιγότερο ευέλικτο, πράγμα που οι Αμερικάνοι εκμεταλλεύονταν όταν έκανε μανούβρες. Επίσης, γινόταν και εύκολος στόχος κατά την απογείωση και προσγείωση στους αεροδιάδρομους. Για τη Γερμανία, το Messerschmitt ME-262 ήρθε στον πόλεμο πολύ αργά και εξαιτίας συμμαχικών βομβαρδισμών κατασκευάστηκαν μόλις 1.433 κομμάτια. Μετά τον πόλεμο, κάποια από αυτά τέθηκαν σε υπηρεσία στην πολεμική αεροπορία της Τσεχοσλοβακίας, ενώ άλλα μελετήθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις.